πολύ συχνά τους ανθρώπους να λένε «Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι». Από μικρή σε διάφορες περιστάσεις, πάνω σε συζητήσεις, άκουγα στο περιβάλλον μου να καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα. Μια αντίληψη βαθιά ριζωμένη μέσα τους, που όταν την άκουγα σκεφτόμουν «Δεν μπορεί, για να το λένε με τόση βεβαιότητα, έτσι θα είναι». Καθώς μεγάλωνα, με έπιασα πολλές φορές να εξτομίζω και εγώ αυτή την κουβέντα. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Και εγώ με την ίδια σιγουριά με την οποία με είχαν εμποτίσει οι οικείοι μου. Ήρθε όμως η ζωή να μου ανατρέψει αυτή την ιδέα. Για την ακρίβεια, ήρθε ο Χριστός και τα έφερε όλα τούμπα. Ο άνθρωπος λοιπόν, αν το θελήσει, αλλάζει συν Θεό. Και το κλειδί για αυτή την αλλαγή είναι η μετάνοια. Η Θεία Χάρη έρχεται τότε και όχι απλά σε αλλάζει, αλλά σε καινουριώνει. Σε κάνει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και ακόμα παραπάνω. Είδα μέσα σε μερικά χρόνια συθέμελες αλλαγές τόσο σε εμένα όσο και σε άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον μου που ξεκλείδωσαν την πόρτα της καρδιάς τους για να μπει μέσα ο Κύριος για να εργαστεί. Γιατί εκεί είναι το μέρος εργασίας του Κυρίου μας. Και δεν μιλάω για επιφανειακές αλλαγές, αλλά για βαθύτερες αλλοιώσεις της ψυχής. Μιλάω για άμβλυνση των παθών, για εξομάλυνση γονιών, για εξυγίανση ψυχών. Ναι λοιπόν, ο άνθρωπος αλλάζει. Άλλωστε αυτός είναι και ο προορισμός μας, να μεταμορφωθούμε, να αγιαστούμε, να θεωθούμε. Και ο δρόμος και ο τρόπος γι' αυτό καλείται πνευματική ζωή. Και τότε θα δούμε το θυμώδη να γίνεται πράος, τον ανυπόμονο εγκρατής, το φοβισμένο θαραλέος, τον αλαζόνα και εγωιστή ταπεινός και πολλά άλλα που όμως για να τα δούμε υπάρχει μία προϋπόθεση. Να τα ζητήσουμε. Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν. Δηλαδή, να ζητάτε από το Θεό και θα δοθεί σε εσάς αυτό που ζητάτε, αρκεί να μην είναι επιβλαβές για εσάς και χτυπάτε τη θύρα της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί. Αν επιτρέψουμε στο Θεό να εργαστεί μέσα μας, θα βιώσουμε θαυμαστά πράγματα στη ζωή μας. Ό,τι δώσουμε σε Εκείνον θα το θεραπεύσει. Και τα πάθη μας θα γίνουν αρετές και η καρδιά μας από εμπόλεμη ζώνη γη της επαγγελίας. Και να ξέρουμε πως αν πάμε προς τον Χριστό θα κάνουμε το μεγαλύτερο δώρο στον εαυτό μας, γιατί έτσι θα βάλουμε την ψυχή μας στον δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών και την αιώνια ζωή μαζί Του.